2-3 μήνες, Μαρία Ζαχαράκη, όχι 2-3 εβδομάδες. Ο Ιμπραήμ Καλίν λέει ότι θα είμαστε πιο κοντά στην Αίγυπτο. Είναι το μεγάλο τους ζήτημα. Το ελληνοαιγυπτιακό μέτωπο απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Αυτό λένε από το πρωί ως το βράδυ. Και ταυτόχρονα τους είδαμε ξανά να προκαλούν πάλι, Μαρία. Ναι, τον Ιμπραήμ Καλίν Νίκο τον γνωρίζουμε έτσι ότι είναι ένας πρεσβευτής πιο συγκρατημένων τόνων, θα λέγαμε, στην εξωτερική πολιτική. Σήμερα όμως και για πάλι, για δεύτερη φορά, όπως είπες και εσύ, έβγαλε μία έκδηλη χαρά, με στοιχεία μέχρι και εκδικητικά, θα έλεγα, απέναντι στην Ελλάδα. Η Αθήνα νόμισε, είπε, ότι μπορεί να δημιουργήσει μία αντιτουρκική συμμαχία, αλλά δεν τα κατάφερε. Φέρνοντας και ως παράδειγμα την κατάρρευση του σχεδίου EastMed. Η Άγκυρα δείχνει ενθουσιασμένη και διαφημίζει σε υπερθετικό μάλιστα βαθμό καθημερινά αυτήν την προσέγγιση με την Αίγυπτο, σαν να έχει κερδίσει ήδη την πολύφερνη νύφη της Μεσογείου, Νίκο. Γιατί έτσι θεωρεί την Αίγυπτο, χώρα κλειδί την ονομάζουν. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, όπως είδαμε μέσα σε 2-3 μήνες, λέει, θα έχει προχωρήσει εξομάλυνση, ότι ακόμη και, ακόμη και στο θέμα της Λιβύης θα τα βρουν σε αυτό που είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Όπως λέγαμε και χθες, σκέφτεται μάλλον η Τουρκία, η Άγκυρα, να εφαρμόσει και εδώ το ρωσικό μοντέλο. Ναι, μεν διαφωνούμε, αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε. Και πού να συνεργαστούν? Φυσικά στους φυσικούς πόρους της Μεσογείου. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Ο Ερντογάν, βλέπουμε λοιπόν, από την εξωτερική πολιτική, η οποία βασίζονταν στο θυμικό του, έχει περάσει πλέον στη realpolitik. Στην πολιτική δηλαδή, την προσανατολισμένη, στο τι κερδίζω τελικά στο τέλος. Όποιο και αν είναι βέβαια το ηθικό ή άλλο κόστος, γιατί είδε ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γι' αυτό και έχει αλλάξει. Πάντως, παρά τον ενθουσιασμό που βγάζει το κυβερνητικό στρατόπεδο όλες αυτές τις μέρες, η πολιτική ανάλυση εδώ είναι πολύ επιφυλακτική ακόμη. Δεν νομίζουν ότι θα υπάρξει στο τέλος σύγκληση απόψεων με την Αίγυπτο. Εξάλλου το είχαν πει και από το 2020. Η Τουρκία ήταν και τότε ενθουσιασμένοι, ο Ερντογάν είχε κάνει στροφή και το 2021 μάλιστα είχαν κάνει και κάποιο βήμα, το είχαν ανακοινώσει ότι με την Αίγυπτο θα τα βρούμε, μάλιστα. Αλλά τελικά βλέπουμε ένα Κάιρο που παρά τη χειραψία δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να εμπιστευτεί τον Ερντογάν. Σωστά το λες, το μόνο που έχουμε δει μια χειραψία με τη μεσολάβηση του Εμμύρη του Κατάρ στο Μουντιάλ, Ερντογάν Σίσι. Τίποτα άλλο. Δεν έχει εκδηλωθεί κίνηση, πρόθεση προσέγγιση, επαναπροσέγγιση από το Κάιρο. Έχουμε μείνει στην τελευταία δήλωση του Αιγύπτου Υπουργού Εξωτερικών για τέλος το διάλογο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Ζαχαράκη.